Nach den hohen Preisen ist die Arbeitslosigkeit das zweitgrößte Problem der Griechen. Im Jahr 2013 erreichte die Arbeitslosenquote mit 27% eine Rekordhöhe. Seitdem ist sie gesunken, liegt aber immer noch deutlich über 10%. Neue Jobs werden fast nur im Niedriglohnsektor geschaffen. Δουλεύω 6 ώρο εξαήμερο, αμείβομαι με τον κατώτατο, θεωρούμε μια απασχόληση, 605 καθαρά. Αυτά τα χρήματα επαρκούν για δεν να... επαρκούν καθόλου. Γιατί δεν αλλάζει δουλειά. Δεν είναι εύκολο να βρεις δουλειά. Stelios Taskas, Vater von zwei kleinen Kindern, arbeitet seit 20 Jahren als Fachmann. Τώρα φτάνω γύρω στα 8,5 εκατοστάρικα μετά από 850 ευρώ, μετά από μια μεγάλη δικαστική διαμάχη, στην οποία δεν δικαιώθηκα πλήρως, δικαιώθηκα εν μέρη. Ζητούσα τριετίες, επίδομα γάμου, υπερορίες, υπερεργασίες και νυχτερινή απασχόληση. Ή αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε περιστασιακά και στη δεύτερη εργασία μαύρη, ή πρέπει να κόψουμε, είναι αυτό που λέμε να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι, αλλά πώς να το σφίξεις, τι άλλο να βγάλεις. Απλά περικόβεις από τα παιδιά σου και στερείς πράγματα και από τον εαυτό σου. Nancy und Stelios beteiligten sich an einem Protest, der vom griechischen Gewerkschaftsbund organisiert wurde und Tarifverträge forderte. Μία από τις πιο βαριές κληρονομιές των μνημονίων στην Ελλάδα είναι η αναστολή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παρότι η χώρα έχει βγει από την κρίση χρέους, ελάχιστες έχουν τεθεί και πάλι σε ισχύ, με σημαντικότερη εξαίρεση αυτή στον κλάδο του τουρισμού. Gewerkschaften sagen, dass Arbeitgeber und Angestellte durch Tarifverträge bessere Löhne und Arbeitsbedingungen fordern können. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το ποσοστό αυτό φτάνει στο 86%, ενώ στην Ελλάδα σήμερα μόνο το 24% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Einigen Analysten zufolge bleibt die Arbeitslosigkeit noch ein Jahrzehnt lang bei 10%.